Ήταν όνειρο, αλλά ήτανε, δεν φανταζόμουν ποτέ. Ήξερα ότι κάποια μέρα θα πήγαινα στο γυμνάσιο, τέλειωνα το λύκειο για το πανεπιστήμιο. Ήτανε, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσα. Στα 88 του χρόνια έχει τη σοφία ενός ανθρώπου που έζησε μια ολόκληρη ζωή αγωνιζόμενος, αλλά και τον ενθουσιασμό εφήβου, αφού συνεχίζει να κάνει σχέδια. Το μεγαλύτερο όνειρο του κυρίου Δημήτρη Μουδατσάκη, να αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο, έγινε πράξη λίγο πριν τα 90, αλλά οι γνώσεις δεν έχουν ηλικία, όπως απέδειξε περίτρανα. Ήταν όλα ωραία, ήταν ωραία. Οι καθηγητές ωραίοι. Συγκινούσαν με τον τρόπο τους που σε υποδεχόταν, που σε εκτιμούσαν, που σε αγαπούσαν. Η φοίτηση είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας άλλος χώρος, είναι ένας παραδεισένιος χώρος. Δούλεψε ως τυπογράφος και απέκτησε 3 παιδιά και 7 εγγόνια που περήφανα βλέπουν πλέον τον 88χρονο να έχει πραγματοποιήσει τον υψηλότερο στόχο. Με την ίδια του τη ζωή και τις επιλογές του, ο αιώνιος έφηβος αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς τους νεότερους, καθώς όπως είναι εμφανές, τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το θελήσουμε. Εγώ το μόνο που τους έχω πει να έχουν όνειρα, να μην απογοητεύονται ποτέ, και εκείνο που θα τους έλεγα είναι ότι πηγαίνουν στο σχολείο και από το δημοτικό ακόμα της μέρας τα μαθήματα να μαθαίνουν καλά, να τα μαθαίνουν σωστά, και αυτό θα κάνουν και θα πετύχουν. Τον 88χρονο τίμησε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς αποτελεί φωτεινό φάρο για το ταξίδι της γνώσης που δεν έχει ηλικία παρά μόνο προορισμό. Μάλιστα αποκάλυψε ότι για τον 88χρονο τα σχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ. Ο κ. Μουδατσάκης είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να το έχουν μπροστά τους οι νέοι, για να ξέρουν ότι ποτέ δεν τελειώνει η προσπάθεια. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και του ευχόμαστε να είναι γερός και δυνατός να συνεχίσει, γιατί μαθαίνουμε ότι θέλει να συνεχίσει και σε μεταπτυχιακό επίπεδο τώρα. Πήγα στο γυμνάσιο το 2012, τέλειωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, ήταν και εκεί πολύ ωραία. Έτσι έδωσα τις πανελλήνιες και αξιώθηκα να... Αυτό ήταν, αυτό είναι όλο, ναι. Αυτό που για τον 88χρονο μοιάζει απλή υπόθεση, είναι τελικά σπουδαίο επίτευγμα, καθώς παραδίδει μαθήματα ζωής.